εκεί που είναι το πετρέλαιο και εκεί που είναι πλέον το ρεύμα, το ξύλο συμφέρει πιο πολύ από όλα όταν υπάρχει βίος ενεργειακό τζάκι ή σόμπα. Είναι περίπου στα μισά από ό,τι θα σου δείξει το πετρέλαιο. Με τους λογαριασμούς ρεύματος να καθιστούν απαγορευτική τη χρήση κλιματιστικών ή άλλων ηλεκτρικών μέσων θέρμανσης και την τιμή του πετρελαίου να παραμένει σε υψηλά επίπεδα, η λύση της ξυλόσωπας ή του τζακιού αποτελεί και για τους κριτικούς την πιο οικονομική. Η εκτείναξη της ζήτησης καυσόξυλων σε ολόκληρο το νησί είναι τέτοια που δημιουργεί φόβους ακόμη και για εξάντληση των αποθεμάτων εν ώψη μάλιστα ενός δύσκολου χειμώνα. Από τις αρχές του Αυγούστου υπάρχει τεράστια ζήτηση και πιστεύω ότι δεν θα μας καλύψει το ξύλο για όλο το χειμώνα. Έχουν αυξηθεί πάρα πολλές σόμπες και τα τζάκια και έχει γίνει η κατανάλωση πλέον πολύ μεγάλη. Φέτος στα Χανιά η τιμή πώλησης των καυσόξυλων διαμορφώνεται στα 95 ευρώ το κυβικό, όταν πέρσι και πρόπερσι ήταν στα 85. Υψηλότερα πωλείται στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο, που φτάνει τα 120 ευρώ ένα κυβικό. Υπάρχει ήδη μια αύξηση, αλλά ενδεχομένως και το επόμενο διάστημα να αυξηθεί και παραπάνω. Το μεγαλύτερο πρόβλημα για το νησί μας είναι ότι δεν υπάρχουν δάση για υλοτομία όπως στην υπόλοιπη Ελλάδα. Άρα τα ξύλα σε σύγκριση με την υπόλοιπη χώρα είναι πολύ πιο ακριβά. Γιατί χρειάζεται και η μεταφορά τους, που και οι μεταφορές πλέον έχουν ένα πάρα πολύ μεγάλο υψηλό κόστος. Η αύξηση αρχίζει από το πρώτο στάδιο της παραγωγής ξύλου, καθώς οι αγρότες που από τις καλλιέργειές τους τροφοδοτούν την αγορά των καυσόξυλων πολλούν ακριβότερα και σε συνδυασμό με το κόστος μεταφοράς, η τιμή στον καταναλωτή είναι πιο ανεβασμένη. Η αρχική τους τιμή για φέτος είναι στα 95 ευρώ το κυβικό και μια οικογένεια χρειάζεται περίπου γύρω στα 8 κυβικά. 8 με 10 κυβικά, αναλόγως πόσο κατανάλωση έχει. Ο κόσμος αγοράζει ξυλόσομπες. Ζητάει, αλλά λίγο αγοράζει, γιατί δεν υπάρχουν χρήματα και το ψάχνει. Οι τιμές για ξυλόσομπες και τζακόσομπες ποικίλουν, με τους καταναλωτές να πραγματοποιούν έρευνα αγοράς, αναζητώντας την πιο συμφέρουσα. Ξεκινάει από 2,5-3 εκατοστάρικα και πάει μέχρι 1 χιλιάρικο. Εξαρτάται τι σόμπα είναι. Αν είναι βελτιωτική πάλι με καλοριφέρ, πάει και παραπάνω. Δυστυχώς η οικονομική κρίση και η κρίση στην ενέργεια έχει φέρει αυτά τα προβλήματα, αυξημένες τιμές παντού. Την ίδια στιγμή οι καταναλωτές βρίσκονται εν αναμονή της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης που θα αρχίσει στις 15 Οκτωβρίου με εκτιμόμενη τιμή τα 1,40 με 1,70 ευρώ ανά λίτρο. Εκτιμάμε ότι ο αταλεγόμενος κυβέρνηση, αν επιδοτήσει αυτά που λένε ότι θα δώσουν, ότι η τιμή θα είναι λογική. Περίπου στο 1,40 εάν δίναμε σήμερα. Με την επιδότηση των 25 λεπτών στην Αντλία που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση, η τιμή αγοράς για το πετρέλαιο θέρμανσης από τα πρατήρια θα διαμορφωθεί περίπου στο 1,35 ευρώ ανά λίτρο, ενώ οι δικαιούχοι του επιδόματος θα το προμηθευτούν ακόμα πιο φθηνά. Ο κόσμος ενδιαφέρεται, έχει αγωνία, ρωτάει, θέλει να μάθει πώς θα γίνει η επιδότηση, πώς θα πάρουν το επίδομα. Και εμείς δεν ξέρουμε ακόμα, είναι νωρίς για μας. Όποια μορφή θέρμανσης και αν επιλέξουν οι καταναλωτές στην Κρήτη όπως και στην υπόλοιπη Ελλάδα, καλούνται να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για να ζεσταθούν. Αν μάλιστα επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις που θέλουν τον φετινό χειμώνα να είναι βαρύς, τότε το κόστος για ένα μέσο νοικοκυριό θα είναι απαγορευτικό.